Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Δεν μπορούν στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με δημοσιεύματα και ιδιαιτέρως με δημοσίευμα του Euractiv, να αντιληφθούν, να διαβάσουν το μυαλό του Ερντογάν. Η πηγή μας επικαλείται Ευρωπαίο αξιωματούχο, εφόσον η κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας είναι εμφανής, η κλιμάκωση απέναντι στην Ελλάδα. Δεν εξηγείται, λέει ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, με την απλή λογική. Ξαφνική κλιμάκωση είναι μία απαραίτητη και κόντρα στην κοινή λογική, συνεχίζει. Μάλιστα, το πηγαίνει ακόμα πιο μακριά, λέγοντας ότι οι επερχόμενες τουρκικές εκλογές και η επίθεση εναντίον του δίθεν εχθρού της Τουρκίας, εναντίον της Ελλάδος, είναι εύκολη λύση για τον Ερντογάν για να κινητοποιήσει ακραία στοιχεία της τουρκικής κοινωνίας, αλλά και να αποπροσανατολίσει την τουρκική κοινή γνώμη από τα τεράστια οικονομικά προβλήματα στα οποία την έχει ρίξει η κυβέρνηση Ερντογάν, που πήρε τα χρήματα από τον τόπο, τα έκανε μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα έκανε μισθούς για δεκάδες χιλιάδες Σύριους μισθοφόρους φανατικούς, τα χρησιμοποίησε για τις πολεμικές του εκστρατείες εναντίον των γειτονικών του κρατών για να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε Συρία, σε Λιβύη, σε Κάφκασο, Αρτσάχ, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, και φυσικά για να επιτίθεται εναντίον των Κούρδων του Ιράκ, του Βορείου Ιράκ, αλλά και για να προκαλεί την Ελλάδα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, να προκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως λέει η ίδια πηγή, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Euractiv, η διαφήμιση που κάνει ο Ερντογάν ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στους αμυνόμενους και στους επιτιθέμενους στην Ανατολική Ευρώπη, το κάνει για να δείξει στους πολίτες του ότι παίζει διεθνή ρόλο. Εδώ ο Ευρωπαίος αξιωματούχος τα λέει λίγο ριχά τα πράγματα, γιατί η Τουρκία δεν το κάνει μόνο για εσωτερική κατανάλωση, θέλει να είναι συνομιλητής των πάντων, θέλει να έχει γνώμη για όλα και από όλα όσα συμμετέχει να κερδίζει, πάντα στην προσπάθεια αναβίωσης της νεοοθωμανικής πλέον αυτοκρατορίας και του παντουρκισμού, από τη Δυτική Κίνα μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα και την Αδριατική. Μάλιστα είπε ότι ο Ερντογάν, και εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης, είναι πλέον στην κατηγορία Πούτιν. Με λίγα λόγια λέει, δεν μπορούμε να διαβάσουμε το μυαλό τους. Αυτά προς το παρόν, μην ξεχνάτε να κάνετε like στο αγαπημένο σας κανάλι. Καλή συνέχεια σε όλους.